Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» και στο μικρόφωνο η Έφη Μάνου. Όπως κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μαζί σας ζωντανά εδώ στο στούντιο για παρεούλα, για ελληνικά τραγούδια, για σχόλια, παρατηρήσεις και αφιερώσεις. 1η Φεβρουαρίου σήμερα, μόλις τελείωσε η μέρα, σας εύχομαι καλό μήνα. Ελπίζω να περάσετε μια όμορφη μέρα. Έχει φανταστικό καιρό, πολύ ήλιο. Πιστεύω να τον απολαύσετε. Κάτι άκουσα για βροχές αύριο, τέλος πάντων. Να χαιρετήσω όλη την παρέα, όλους τους φίλους που μ' ακούνε. Βλέπω ήδη τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε και σήμερα κοντά μου. Να αφιερώσω στον Τόμι φυσικά τον καινούριο το φίλο μας. Τόμι μου, δεν μπορούσα να απαντήσω πριν στην κλίση γιατί θα έβγαινε στον αέρα. Δεν είμαι αγενής, ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Να χαιρετήσω την Ακριβή, την Εύη, τη Μαρία, όλα τα κορίτσια εκεί που ακούνε. Θα ακούσουμε ελληνικά τραγούδια όπως πάντα. Θα ξεκινήσουμε χαλαρά, θα πάμε σε πιο χορευτικά, σε λαϊκά. Μείνετε μαζί μας όσο αντέχετε. Και σίγουρα κάποιοι δουλεύετε το πρωί και το καταλαβαίνω. Όσο μπορείτε και θέλετε, θα ακούσετε όμορφα τραγουδάκια. Σήμερα είμαι μόνη, δεν ήρθε κανείς στο στούντιο. Χαλαρά. Εντάξει, και λίγη ησυχία χρειάζεται. Πάμε, θα ακούσουμε το «Κοίτα εγώ». Θα ακούσουμε λίγο Χαρούλη στην αρχή. Είναι επιθυμία για σένα που το ζήτησες. Το είμαι εξαιρετικά για σένα. Ξέρω ότι πρέπει να πας να κοιμηθείς. Όσο αντέχεις μπορείς να μας ακούσεις. Καλά να περάσετε. Καλή ακρόαση. Πολύ όμορφο τραγούδι νομίζω, ελπίζω να συμφωνείτε. Χαρούλης Μποφιλιού. Η μέρα μου ήταν σήμερα πολύ όμορφη και έγινε ακόμη ομορφότερη μόλις τώρα που διάβασα ένα μήνυμα από ένα αγαπημένο πρόσωπο, το οποίο θα το αφιερώσω όχι μόνο ένα τραγούδι, όλη την εκπομπή. Ξέρεις ποιος είσαι. Λοιπόν, εσύ που ζήτησες Βέρτη. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας για άλλη μία μουσική εκδρομή. Ελπίζω να περάσετε όμορφα σήμερα. Ελπίζω να είχατε μια πολύ όμορφη μέρα. Πρωτομηνία πέρασε, ήρθε ο Φεβρουάριος, ήρθε με υπέροχο καιρό. Ελπίζω να μην χαλάσει. Εγώ να πω την αλήθεια, απόλαυσα τη μέρα, πήγα στο κέντρο, στη Λιακάδα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενώ Αριστοτέλους. Έκανα το ρεπορτάζ μου εκεί στην αγορά. Υπέροχες μυρωδιές, υπέροχες εικόνες. Ωραίος ο κόσμος, ωραίος ο ήλιος. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο κλίμα γενικά. Και αυτός ο ήλιος γεμάτος ενέργεια. Ελπίζω να κάνετε μια βολτίτσα σήμερα. Λοιπόν, αρκετά με τα ρομαντικά. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε. Όχι ένα, δύο έχουμε σήμερα. Έχουμε ένα κινητό και ένα σταθερό. Το κινητό μας είναι το WhatsApp 697-29-6006. 697-29-6006. Και το σταθερό μας 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μόνοι είμαι σήμερα στο στούντιο. Εντάξει, όλα καλά. Είστε όμως εκεί εσείς παρεούλα μου. Σας βλέπω στα παράθυρα και χαίρομαι πάρα πολύ. Πολλά αγαπημένα πρόσωπα μας ακούνε σήμερα. Να χαιρετήσω τον Τόμι. Ελπίζω να μας ακούει ακόμη. Την Ακριβή, τη Μαρία, την Εύη, την άλλη τη Μαρία, την Πέλα, την γλυκιά μου τη φίλη και φυσικά εξαιρετικά στο Δημήτρη, στην Ειρήνη, στη Βούλα, στον Κωνσταντίνο,
στη Μαρία, στον Ηλία, σε όλους εκεί την αγάπη μου και χαίρομαι πάρα πολύ που με ακούτε. Ο Βέρτης θα έρθει λίγο αργότερα, αλλά θα ακούσουμε τώρα ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Γιαννιά, Γιώργος Γιαννιάς, «Γι' αυτό σ' αγαπώ». Για όλους εσάς, γι' αυτό σας αγαπώ, γιατί ξενυχτάτε μαζί μου και σας ευχαριστώ. Όσο γυρίζει η γη, εγώ θα σ' αγαπώ. Ναι, πολύ όμορφο. Υπάρχουν και τέτοιες αγάπες. Κι εγώ όσο γυρίζει η γη, θα σ' αγαπώ. Λοιπόν, Χριστινάκη μου, δεν σε ξέχασα. Όχι, να μην ποτέ σε ξέχασα. Σε ξέχασα και ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σου. Ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ και μου λείπεις σήμερα που δεν ήρθες. Ελπίζω να είναι για καλό αυτό που περίμενες. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι αυτός ο λόγος που δεν ήρθες. Θα διαβάσω μετά τα μηνυματάκια σου. Μου ζήτησες Πλούταρχου. Θα μπει. Το επόμενο κομμάτι είναι Πλούταρχος και θα είναι για σένα. Έρχεται και ο Βέρντης και έρχεται μετά ένα αγαπημένο δικό μου. Θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω ένα κομμάτι σήμερα, όπου θέλω εγώ. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά, είναι η μουσική εκδρομή, η Εφη Μάνου και σας κρατώ συντροφιά, θέλω να πιστεύω καλή, εδώ από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τα μεσάνυχτα. Είναι μια ώρα που χαλαρώνουμε όλοι μετά από μια ίσως δύσκολη μέρα, εύκολη, δεν ξέρω, εσείς το ξέρετε καλύτερα και θέλουμε κάποια να ακούσουμε κάποια όμορφα τραγούδια για να κοιμηθούμε και πιο ευχάριστα, έτσι νομίζω εγώ. Λοιπόν, υπάρχουν τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, μην τρέπεστε, μπορείτε να καλέσετε. Είμαστε ζωντανά, να βγείτε στον αέρα και να μην βγείτε. Κατά τη διάρκεια των τραγουδιών μπορείτε να καλείτε. Υπάρχει το WhatsApp 697-29-6-06-06. Επαναλαμβάνω, 697-29-6-06-06. Και σταθερό 2313-022-040. 2313-022-040. Υπάρχουν και δύο σελίδες μας στο Facebook, η Μουσική Εκδρομή και η προσωπική μου σελίδα Εφη Μάνου, κεφαλαία ελληνικά τα δύο πρώτα γράμματα, Εφη Μάνου. Μπορείτε να αφήνετε και εκεί τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε για τον Τόμι που πιστεύω να ακούει ακόμη και να μην κοιμήθηκε, αλλά και να κοιμήθηκε, εντάξει, τον συγχωρώ, ξέρω ότι ξυπνάει πολύ πρωί, κάνει πολύ δύσκολη δουλειά. Τόμι μου, αν πήγες για ύπνο, καλό ξημέρωμα. Για τα κορίτσια εκεί, την ακριβούλα μας, την όμορφη, την ακριβή. Μπέλα, μήνυμά σου δεν είδα, για στείλε μηνυματάκι. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε Βασίλη Δήμα, «Ραγίζει η καρδιά μου». Και μετά έρχεται ο Πλούταρχος, Χριστινάκη. Για πάμε να τα ακούσουμε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ όλους εσάς που είστε και απόψε κοντά μας. Το επόμενο κομμάτι είναι Πλούταρχος για σένα, Χριστινάκη, που το ζήτησες. Πέρα από τα μάτια μου, σου τα αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη. Θέλω να μάθω και νέες σου, αν θέλεις μου γράφεις μήνυμα. Για την Μπέλα μου εκεί, Μπέλα, μ' ακούς? Στείλε μηνυματάκι για τα κορίτσια, για όλα τα παιδιά από το θέατρο Άρατος που ακούνε τις εκπομπές μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε και κάποιες αφιερώσεις. Αφιερώνει ο Κωνσταντίνος στην Ευρυδίκη, λέει, με πολύ κάτι. Έτσι μου είπε, έτσι το μεταφέρω κι εγώ. Άκουσες Ευρυδίκη από τον Κωνσταντίνο, με πολύ κάτι. Επίσης αφιερώνει Βάσο στο Βασίλη. Ωραίο. Βάσο και Βασίλης γιορτάζει την ίδια μέρα. Να είστε γεροί και οι δύο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων με τη Μουσική Εκδρομή. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο, «Πέρα από τα μάτια σου». Πέρα από τα μάτια μου, συγγνώμη. Χριστινάκη, για σένα εξαιρετικά και για όλους εσάς φυσικά. Μουσική.
χαίρομαι που σου άρεσε. Λοιπόν, μπορεί να ακούμε λίγο διαφορετικά είδη τραγουδιών, αλλά είναι και οι επιθυμίες διαφορετικές των ακροατών και όλοι βιάζονται να τα ακούσουν γιατί θέλουν να πάνε να κοιμηθούν μετά και τους καταλαβαίνω. Εγώ όχι μόνο είμαι υποχρεωμένη, με πολύ αγάπη θα βάλω τα κομμάτια που θέλετε να ακούσετε. Οπότε πάμε να ακούσουμε του Χολίδη και μετά θα μπει ο Βέρτης και αρκετό Βέρτη θα βάλουμε γιατί το ζητάτε πολύ. Λοιπόν, Χρήστος Χολίδης, εγώ για σένα, για όλους εσάς. Τηλεφωνήστε, αφήστε τα μηνυματάκια, τις αφιερώσεις. Υπάρχει WhatsApp στη διάθεσή σας, 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Και ένα σταθερό 23-13-022-040. 23-13-022-040. Καλέστε μας, μη μας γράφετε μόνο μηνύματάκια, πάρτε μας και τηλέφωνο να σας ακούσουμε. Λοιπόν, Χρήστος Χολίδης, εγώ για σένα, για όλους εκεί που ακούτε, για τους καβαλιώτες, τους αγαπημένους μου, έρχονται οι αφιερώσεις σε λίγο, καταιγίδα αφιερώσεων, για τα κορίτσια μου τα όμορφα εκεί. Αυτό ήταν ο Χρήστος Χολίδης και το εγώ για σένα, τέτοια αγάπη λέει, δεν την είχε φανταστεί. Καλώς το Μάριο. Καλώς ήρθες στην παρέα, Μάριο. Δεν κοιμάσαι? Χαίρομαι που είσαι κοντά μας. Καλή ακρόαση εδώ. Σου αφιερώνω τα επόμενα τραγουδάκια, εννοείται, αλλά θα σου κάνω εξαιρετικά αφιέρωση μόνο για σένα. Λοιπόν, για το Χριστινάκι εκεί, για όλους, αλλά ιδιαίτερα για τον Δημήτρη που το ζήτησε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Νίκο Βέρτη. Μην αργείς, θα ακούσουμε και άλλο Βέρτη μετά. Λοιπόν, το αφιερώνει ο Δημήτρης στη γυναίκα του Ειρήνη με πολύ αγάπη. Θα αφιερώσω και εγώ στο Δημήτρη, στην Ειρήνη, στη Βουλά, στον Κωνσταντίνο, σε όλα τα παιδιά που με ακούνε εκεί, τα αγαπημένα μου. Και χαίρομαι που είστε κοντά μου σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε Νίκο Βέρτη, Μην αργείς, για όλους εσάς που ακούτε. Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και εκπομπή Μουσική Εκδρομή με την Έφη Μάνου. Είμαστε εδώ Δευτέρα και Πέμπτη, μεσάνυχτα, για να σας κρατήσουμε, ελπίζουμε, καλή συντροφιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων στο Facebook. Υπάρχει στο Facebook η σελίδα Μουσική Εκδρομή, αλλά και η προσωπική μου σελίδα Έφη Μάνου στο Facebook, κεφαλαία τα δύο πρώτα ελληνικά. Λοιπόν, για να δυναμώσουμε λίγο το μικρόφωνο, νομίζω τώρα είμαστε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε τώρα το επόμενο κομμάτι, μόνο το επόμενο κομμάτι, να το αφιερώσω σε ένα άτομο, να μου επιτρέψετε και εγώ να αφιερώσω εξαιρετικά για ένα άτομο το επόμενο κομμάτι που ακούει, ξέρει πολύ καλά ποιος είναι και θα καταλάβει με το τραγούδι. Με πολύ αγάπη λοιπόν για σένα. Αυτό ήταν ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι για μένα, το Ανεστάκι. Το ακούσαμε από τη φωνή της Γιώτα Νέγκα. Το έχουν πει πολλές τραγουδίστριες. Ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι μου λοιπόν, γιατί είναι φορτωμένο με πολύ όμορφες αναμνήσεις που ελπίζω να ξανάρθουν αυτές τις στιγμές. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, δικά σας τα τραγούδια. Θα πάμε να ακούσουμε Μαλού, Τους Είπες Πώς, για σένα μαράκι μου που το ζήτησες.
Είπαμε διαφορετικά είδη τραγουδιών, αλλά εντάξει, πρέπει να γίνονται ολονών οι επιθυμίες, γιατί κάποιοι θέλουν να πάνε για ύπνο. Χριστινάκη μου, σε σένα αναφέρομαι. Καλή ξεκούραση, κορίτσι μου. Ξέρω ότι πρέπει να ξυπνήσεις πρωί, το καταλαβαίνω. Και σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας έστω και αυτή την ώρα. Λοιπόν, είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου. Συνεχίζουμε. Μπορείτε να καλείτε τα τηλέφωνά μας για αφιερώσεις, μηνύματα, ό,τι άλλο θέλετε. Είμαστε εδώ. Το τηλέφωνο, το πω για άλλη μια φορά, είναι το WhatsApp 697-29-606-06. Επαναλαμβάνω, 697-29-606-06. Και το σταθερό μας 2313-022-040. 2313-022-040. Και φυσικά οι σελίδες μας στο Facebook, Μουσική Εκδρομή και Έφη Μάνου, η προσωπική μου σελίδα. Μαράκι για σένα, Μαλού, τους είπες πώς? Και μετά ξανά έχουμε Βέρτη. Αυτή ήταν η Μαλού, λοιπόν. Την κόψαμε λίγο άγαρπα, αλλά εντάξει. Είμαστε εδώ ζωντανά μαζί σας. Μια ήσυχη βραδιά σήμερα. Δεν βλέπω πολλά μηνυματάκια, αλλά ξέρω ότι με ακούτε, ότι είστε εκεί που με ακούτε και με ακούτε. Τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς. Να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι στον Ντόμι, στο Μάριο. Μάριε, για σένα, πιστεύω να σ' αρέσει το κομμάτι. Το Χριστινάκι μου, αν το πρόλαβα και δεν έχει πάει για ύπνο. Για την Πελαγία μου, Πέλα, στείλε μήνυμα. Δεν βλέπω μηνυματάκια σου σήμερα. Για την ακριβή, οπωσδήποτε, το όμορφο μας το κορίτσι. Τη Μαρία, την Εύη, την Άννα, την Άννη, τον Κωνσταντίνο, την Ευρυδίκη, τη Βάσο, τον Βασίλη και φυσικά τον Δημήτρη, την Ειρήνη, τη Βούλα και, και τον Κωνσταντίνο. Δημήτρη, για σένα που σ' αρέσει ο Βέρτης και φυσικά για τη γυναίκα σου με πολύ αγάπη. Και φυσικά η κομματάρα, αν είσαι ένα αστέρι. Πάμε να τα ακούσουμε, υπέροχο, σας τα αφιερώνω. Αυτός ήταν ο Κοτονιάς και τα κλειδιά, εξαιρετικό κομμάτι νομίζω, ελπίζω να σας άρεσε. Σήμερα με αφήσατε μόνη, δεν μου γράφετε, θα κάνω παραπονάκια. Πήγατε για ύπνο, κοιμάστε, είστε μαζί μας, εδώ μας ακούτε, δώστε σημεία ζωής. Λοιπόν, ακούμε ερωτικά κομμάτια κυρίως σήμερα, αγαπησιάρικα. Ήταν μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα. Έξω τώρα έχει ένα φεγγάρι που είναι θολό. Εδώ τουλάχιστον πάνω από το στούντιο είναι το φεγγάρι. Το είδα προηγουμένως και είναι θολό. Ρομαντικό. Βλέπω εκεί μηνυματάκια. Κάποιος ευαισθητοποιήθηκε. Μισό λεπτό να δω γιατί είναι και μακριά. Ο Μάριος ο αγαπημένος. Μάριε, ευχαριστώ για τα μηνυματάκια. Σας αφιερώνω το επόμενο κομμάτι που είναι κομματάρα. Ξέρω ότι με ακούτε, αλλά πιθανόν να χαλαρώσατε λίγο εκεί στο κρεβάτι, ξαπλώσατε, σερφάρετε, κοιμηθήκατε. Ό,τι και αν κάνετε, να είστε καλά, να είστε υγιείς. Ναι, βλέπω και το χεράκι εκεί. Ξέρω ότι με ακούτε. Λοιπόν, απλά, εντάξει, κακό έμαθα κι εγώ με παρέα τελευταία. Έρχεστε όλο στο στούντιο, με κρατάτε συντροφιά και λίγο μου κακοφαίνεται, αλλά εντάξει. Θα φλιαρίσω κι εγώ, θα μιλήσω για την αγάπη, ακούγοντας αυτά τα αγαπημένα τα τραγούδια, ξέροντας ότι στο ακροατήριο είναι αγαπημένα μου άτομα, πολύ αγαπημένα, από τα πιο αγαπημένα στη ζωή μου. Και αναφέρομαι στα παιδιά μου φυσικά, όλα μου τα παιδιά, τα υπέροχα παιδιά μου και σε όλα τα παιδιά του κόσμου, να είναι γερά και να περνάνε τη ζωή τους έτσι όπως θα ήθελαν, να είναι ευτυχισμένα πάνω απ' όλα. Για όλους εσάς που μας ακούτε,
πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο σε αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι, θεσσαλονικιώτικο κομμάτι, αγαπάμε Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ όμορφη πόλη, ειδικά όταν δεν έχει κίνηση είναι υπέροχη, όταν έχει κίνηση άστα να πάνε. Αλλά εγώ σήμερα τη βόλτα μου την απόλαυσα στο κέντρο. Μπορείτε να μπείτε στο Facebook να δείτε τις φωτογραφίες που έβγαλα από όλα τα καταστήματα εκεί, έκανα το ρεπορτάζ μου. Ήταν φανταστικά. Ο ήλιος υπέροχος, τα περιστέρια, το καράβι που πηγαίνει παράλληλα με τον κεντρικό το δρόμο της Λεωφόρου Νίκης. Υπέροχες εικόνες. Λοιπόν, Μαρία μου, για σένα, ναι, είδα το χεράκι εκεί. Να αφιερώσω στα κορίτσια μου τα όμορφα όλα μισό λεπτό. Βεβαίως, ακριβούλα μου, και σε σένα. Ξέρω τι ακούς, ξέρω, γλυκιά μου. Ευχαριστώ που ευαισθητοποιηθήκατε και μου στείλατε μηνύματάκια, έτσι να μην νιώθω κι εγώ μόνη. Μ' αφήσατε μόνη, ακριβή. Έχεις πολύ καιρό να έρθεις στο στούντιο. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Μητροπάνος, αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μας το κόψανε απότομα ο Θεός και η ψυχή τους. Λοιπόν, ναι, ακριβή μου, είμαι λίγο παραπονιάρα και αγαπησιάρα είμαι, εντάξει, αλλά είμαι λίγο παραπονιάρα. Δηλαδή πρέπει να σας κάνω παράπονα για να μου στέλνετε μηνύματάκια. Καλώς την Εύη, καλώς το γλυκό το μουτράκι, το αγαπημένο Εύη μου. Τώρα μπήκε στην παρέα και πού ήσουν μέχρι τώρα, ρε εσύ, Εύη? Εύη μου γλυκιά, η Εύη που θα ντυθεί μεσαίωνες, θα ήθελα να το δω αυτό. Πάρα πολύ, έχω ντυθεί και εγώ με αυτή τη φορεσιά, θέλω να σου πω. Θα σε δω την Τετάρτη, λοιπόν, παιδιά. Είμαστε μια θεατρική ομάδα, το έχω πει πολλές φορές, στο Θέατρο Άρατος. Είμαστε μια φοβερή ομάδα, ναι, θα δω τα μηνυματάκια σε λίγο, γιατί είμαι και μόνη στο στούντιο, πέφτουν λίγο πιο μακριά. Έχω την κονσόλα για να σας εξηγήσω. Τα παιδιά που έχουν έρθει το ξέρουν. Είναι στα δεξιά μου η κονσόλα, στη μέση ο υπολογιστής με το πρόγραμμα, με τα τραγούδια, και αριστερά είναι ο άλλος υπολογιστής με τα μηνυματάκια σας. Και το μικρόφωνο είναι μπροστά μου. Δεν μπορώ να κινούμαι και πολύ εύκολα. Δεν έχω ηχολήπτη, δεν έχω κανέναν. Είμαι μόνη στο στούντιο. Λοιπόν, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα, τώρα το έχω συνηθίσει. Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια. Ακούμε ερωτικά τραγούδια σήμερα. Μας έχει πιάσει έτσι το ρομαντικό μας, το αγαπησιάρικό μας. Μ' αφήνετε να μιλάω κι εγώ. Η ώρα πήγε 1:10. Πάλι γρήγορα πέρασε η ώρα. Όταν είμαι κοντά σας η ώρα περνάει πολύ γρήγορα. Είχα μια κουραστική μέρα, αλλά ευχάριστα κουραστική. Γέμισα ήλιο, γέμισα ενέργεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τώρα έχω την καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω στην εκπομπή μου. Για τα παιδιά μου εκεί που ακούνε, τον Δημήτρη, την Ειρήνη, τη Βούλα, τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σας νιώθω έτσι κοντά μου. Τα αγαπημένα μου πρόσωπα φυσικά. Για την Εύη, την Γλυκιά, την Ακριβή, την Πέλα, τον Μάριο. Μάριε, ξενυχτάς και ξέρω ότι δουλεύεις το πρωί. Βλέπω τα μηνυματάκια σας, θα τα δω σε λίγο. Για όλα τα παιδιά που μας ακούνε, άλλο ένα ερωτικό κομμάτι. Θέμης Αδαμαντίδης, Στην Καρδιά. Κατευθείαν στην καρδιά χτυπάει αυτό το κομμάτι. Για να τα ακούσουμε. Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε. Καρδιά, ένα κομμάτι που χτυπάει στην καρδιά. Λοιπόν, είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και η εκπομπή Μουσική Εκδρομή με την Εύη Μάνου, που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τα μεσάνυχτα. Λίγο αργά είναι η αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ώρα που βγαίνουμε. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν αλλάζει αυτό λόγω υποχρεώσεων, αλλά στο μέλλον κάτι θα κάνουμε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 697-29-60606, είναι WhatsApp. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Επίσης και στο σταθερό μας 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Καθώς επίσης και στις σελίδες μας στο Facebook, τη Μουσική Εκδρομή, και στην προσωπική μου σελίδα Εφη Μάνου. Στο Facebook επίσης, με ελληνικά κεφαλαία τα δύο πρώτα γράμματα. Να σας υπενθυμίσω ότι οι εκπομπές μας μεταδίδονται και μαγνητοφωνημένες από το YouTube. Μπορείτε να μπείτε και να πατήσετε Μουσική Εκδρομή. Βέβαια δεν είναι ολόκληρες οι εκπομπές, είναι αποσπάσματα από ό,τι έχω ακούσει. Αλλά μπορείτε να πάρετε μια ιδέα. Αν περνάτε καλά μαζί μας, μπορείτε να στείλετε το link στους φίλους σας να μας ακούνε όσοι ξενυχτάνε, όση ώρα μπορούν και ξενυχτάνε. Λοιπόν, έχουμε καινούριους ακροατές, να καλησπερίσω, να καλημερίσω, αλλά τέλος πάντων καλησπέρα, ας πούμε, το Σάβα και τη Χαρά. Το επόμενο κομμάτι το αφιερώνει ο Σάβα στη Χαρά. Και η ελπίδα στον Όμηρο. Καλώς ήρθατε στην παρέα, παιδιά. Επίσης να αφιερώσω και στον Κωνσταντίνο, την Ευρυδίκη, τη Βάσο, τον Βασίλη, στα παιδιά μου που ακούνε, στην παρεούλα μου, το παρεάκι μου εκεί. Μόνο την Μπέλα δεν είδα σήμερα. Μπέλα, ανησυχώ, στείλε μήνυμα. Λοιπόν, θα ακούσουμε άλλη μία επιτυχία μεγάλη. Δημήτρης Κοντολάζος, ήμουν κάποτε για σένα. Πιστεύω να σας αρέσει. Αυτό ήταν ο Κοντολάζος, να καλημερίσω το Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη, καλά ξυπνητούρια, καλώς ήρθες στην παρέα. Κοιμάσαι λίγο βαριά ή μου φαίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού είσαι στην παρέα μας, σε συγχωρώ. Καλώς ήρθες. Είσαι και τυχερός, γιατί έχω στη λίστα το τραγούδι που μου ζήτησες. Θα τα ακούσεις μετά, εγώ δεν ξεχνάω όλα όσα μου ζητάτε. Είχα και εγώ υπόψη μου να σου αφιερώσω κάτι, αλλά παίχτηκε πριν. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να το ξαναβάλω, θα κοιτάξω. Άργησε στο ραντεβού, αλλά τέλος πάντων κάτι θα κάνω και για σένα. Το επόμενο κομμάτι είναι Ελεονόρα Ζουγανέλη, η επιμονή σου. Και αυτό το έχουν ζητήσει ακροατές, είναι ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Εσένα Βασίλη θα σου αφιερώσω το επόμενο. Λοιπόν, για τα κορίτσια μου τα όμορφα εκεί που ακούνε, για τον Δημήτρη, την Ειρήνη, τη Βούλα, τον Κωνσταντίνο, τον Τάσο. Ξέχασα τον Τάσο σήμερα. Τάσο, συγχώρεσέ με. Ξέρω τι ακούς. Σταθερός ακροατής. Πάμε, σε ξέχασα σήμερα. Για τον Μάριο. Μάριο, μήπως πρέπει να πας να κοιμηθείς, ξυπνάς και νωρίς. Ευχαριστώ που με ακούς, αλλά ξέρω ότι κάνεις υπέρβαση. Για όλους εσάς που ακούτε, πάμε να ακούσουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη, η επιμονή σου. Αν είναι κάτι που με κοιτάει. Πω, τι ξαφνικά, τι μεγάλη παρέα γίναμε. Μαράκι μου, Μαρία Φή, εσύ δεν πήγες για ύπνο. Τώρα ξαφνικά πώς εμφανίζεσαι. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή έχω το κορίτσι μου την Άννη. Κάτσε λίγο, Άννη, να δω, μην κλείσει και το τηλέφωνο. Κάτσε λίγο, αγάπη μου. Για μίλησε. Με ακούς, περίμενε. Α, βεβαίως, τώρα σε ακούω κι εγώ. Καλημέρα, Άννη. Πα, έκλεισε, νομίζω. Ή το έκλεισα εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Άννη μου, άμα θέλεις, ξαναπάρε, ξανακάλεσε. Για τα κοριτσάκια μου εκεί, τα όμορφα που τα βλέπω, εμφανίστηκε και η Μαρία.
Ναι, μας καλεί η Άννη. Ναι. Έλα. Έκλεισε τη γραμμή. Ναι, πιθανόν. Έχω ακουστικά, έχω το μικρόφωνο, έχω το κινητό, έχω από εκεί που με μιλάνε. Τι να κάνω, δεν είμαι... δεν έχω πολλά χέρια, γλυκιά μου. Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Εγώ πήρα να πω καθυστερημένα καλό μήνα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Να είσαι καλά, το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Ακούν και τα κορίτσια και η Μαρία και η Εύη ξαφνικά, και η Ακριβή. Ξαφνικά βλέπεις πόσοι σ' ακούνε. Ξαφνικά, ναι, αργά, για μια στιγμή αργά. Πέσαμε στην Ιρβάνα, λέω δεν ακούει κανείς. Τελικά τους έπιασε. Μήπως πρέπει να την κάνεις πιο αργά την εκπομπή σου. Όχι, όχι, απλώς κάποια στιγμή παραπονέθηκα. Λέω τι γίνεται, τίποτα δεν υπήρχε ούτε τηλέφωνο ούτε μήνυμα και ξαφνικά όλοι ξυπνήσανε. Ο φίλος μου ο Βασίλης τώρα ξύπνησε για να με ακούσει. Ο φίλος μου ο Μάριος σταθερά εκεί. Εν πάση περιπτώσει, Άννη μου, ο Πάνος είναι εκεί. Είναι εκεί, ο Πάνος έστειλε μηνυματάκια τα οποία χαίρεται όταν τα διαβάζεις. Εμείς ήμασταν σινεμά και είπαμε να περάσουμε, να σε δούμε. Τι, να γιατί δεν ήρθατε? Είπαμε, άντε, άσε, είναι αργά. Γιατί δεν σε είχαμε ειδοποιήσει. Δεν έχει σημασία. Όμως, θα σου κάνουμε ντου. Ναι, καταρχάς τι ταινία είδατε, να ενημερώσουμε και τους ακροατές, τι ταινία... Είδαμε την Αόρατη Κλωστή. Καλό. Με τον Ντάνιελ Ντε-Λούις. Τι θρίλερ είναι αυτό, η Αόρατη Κλωστή? Όχι, όχι, είναι? Ερωτική ήτανε. Ερωτική. Ναι, βεβαίως. Σε ποιο είναι βαριά, αλλά ερωτική. Σε πολύ ποιο κινηματογράφο πήγατε? Σου αφήνει λίγο έτσι μια αίσθηση περίεργη. Σε ποιο κινηματογράφο πήγατε, λέω? Στο Cineplex, στο Cineplex. Στο Cineplex, πάντα εκεί. Στο City Gate, στο One Salonica. Στο One Salonica, το γνωστό. Ήταν ωραία, ήταν ωραία. Ωραία. Και με το που ήρθαμε σπίτι, λέω, δεν γίνεται, θα ακούσουμε την Εφάρα. Δεν έχει τίποτα. Νιστάζουμε, ξενιστάζουμε, θα ακούσουμε. Αγάπες μου, λουλούδια μου, πάνω εξαιρετικά και για σένα, χαίρομαι που με ακούς. Τήρησα τη συμβουλή σου. Καλό μήνα να έχουμε όλοι μας. Ναι, 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 οπωσδήποτε. Για μένα και ήταν καταπληκτική. Και έρχεται, να το έχετε όλοι υπόψη σας. Ναι, ναι, ναι. Και την Τετάρτη στο θέατρο. Δεν θα κοιμηθεί κανείς. Την Τετάρτη θα έρθει στο θέατρο. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Όχι, δεν νομίζω. Σαν γκάλωπα ακούγεται, δεν ξέρω, εκτός, δεν απαντώ. Εκτός απρόπτου. Ναι, γιατί και τώρα δεν ήταν να έρθω και ήρθα. Τέλος πάντων, εγώ ελπίζω ότι θα μας έρθεις. Λοιπόν, ευχαριστώ για την τηλεφωνική παρέμβαση, γιατί δεν βγαίνουν στον αέρα εύκολα, μου ντρέπονται, δεν ξέρω. Είμαστε όλοι ντροπαλοί, βρεσί. Ναι, ναι, πέφτουν εδώ τα μηνύματα βροχή. Όχι, δεν είναι ντροπαλοί, αλλά δεν ξέρω πώς το έχουν δει. Λοιπόν, Άννη μου γλυκιά, πάνω μου, καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ για την τηλεφωνική παρέμβαση. Καλό μήνα, με υγεία πάνω απ' όλα. Φιλάκια, κορίτσι μου, φιλάκια. Αυτή ήταν... Καληνύχτα, καληνύχτα. Αυτή ήταν η φίλη μου η Άννη, η αγαπημένη, μία από όλες, γιατί δόξα τω Θεώ ευλογήθηκα να έχω υπέροχες φίλες και δεν είναι χτεσινές φίλες, είναι φίλες χρόνων και φίλοι. Το επόμενο κομμάτι, ναι, Δημήτρης Μητροπάνος, Άννη σε πλάι μου, Βασίλη, θα στα αφιερώσω. Και ευχαριστώ που ξύπνησες για να ακούσεις την εκπομπή μου. Για σένα εξαιρετικά, για τον Μάριο, για τα κορίτσια μας. Θα δω τα μηνυματάκια σας σε λίγο. Μαζεύτηκαν πολλά εκεί. Βασίλη, για σένα. Δημήτρης Μητροπάνος, αν είσαι πλάι μου. Ξαφνικά από το πουθενά με κατακλείσατε με μηνύματα αγάπης, με τηλέφωνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από πού ξεφυτρώσατε? Μήπως πρέπει την εκπομπή να την ξεκινάω στις 2 τα ξημερώματα τελικά? Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου. Αγαπημένοι μου όλοι, όλοι, όλοι. Όλοι οι ακροατές αγαπημένοι, οι καινούργιοι ακροατές που ήρθαν σήμερα στην εκπομπή μας. Αναφέρομαι
στον Κωνσταντίνο, στην Ευρυδίκη, στη Βάσο, στο Βασίλη, στο Σάβα, στη Χαρά, στην Ελπίδα, στον Όμηρο. Ο Τόμι σίγουρα θα έχει κοιμηθεί, στη Μαρία, στη Χριστίνα. Όχι, η Χριστίνα πήγε για ύπνο, στην Πελαγία. Στην Ακριβούλα, τη Μαρία, την Εύη, την Άννα, την Άννη, τον Πάνο, τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη, την Ειρήνη, τη Βούλα, τον άλλον τον Κωνσταντίνο, τον Τάσο. Θα δω τα μηνυματάκια σας, δεν πρόλαβα να τα δω. Θα μου επιτρέψετε εξαιρετικά να τα αφιερώσω στο... Τελείωσε. Το επόμενο κομμάτι για τον Βασίλη που το ζήτησε. Βασίλη, δεν ξεχνάω εγώ τα τραγούδια που μου ζητάνε. Για πάμε να τα ακούσουμε. Αυτό ήταν της Γερακίνας γιος για τον Βασίλη που το ζήτησε. Βασίλη, είσαι εδώ, είσαι πήρε ο ύπνος. Για σένα ήταν αφιερωμένο εξαιρετικά που το είχε ζητήσει. Λοιπόν, είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου, μια εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τα μεσάνυχτα. Αν περνάτε καλά μαζί μας, συστήστε το και στους φίλους σας να μας ακούνε όσοι ξενυχτάνε ή όσοι θέλουν να ξενυχτήσουν. Λοιπόν, υπάρχει τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε και να βγείτε και ζωντανά στον αέρα για τους πιο τολμηρούς αν θέλετε. Είναι το 697-29-6006. Επαναλαμβάνω, 697-29-6006. Είναι WhatsApp. Και το σταθερό μας 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στις σελίδες μας στο Facebook, τη μουσική εκδρομή και την προσωπική μου σελίδα στο Facebook Έφη Μάνου, κεφαλαία τα δύο πρώτα γράμματα και ελληνικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, έχουμε περίπου 20 λεπτά ακόμη εκπομπή, εδώ ζωντανά. Πάμε να ακούσουμε τον Οικονομόπουλο, είναι κάτι λαϊκά, όντως είναι κάτι λαϊκά που μιλά στην καρδιά μας. Για να δούμε, θα μιλήσει και αυτό στην καρδιά μας. Πάμε να τα ακούσουμε. Ο Οικονομόπουλος είναι κάτι λαϊκά, όντως είναι κάτι λαϊκά που σε τρελαίνουν. Να καλημερίσω το φίλο μας το Βαγγέλη. Βαγγέλη, μπόρεσες να μπεις τελικά, πάτησες το link, μας βρήκε, στείλε μηνυματάκι. Εγώ θα σου αφιερώσω το επόμενο κομμάτι, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Για τον Βασίλη εκεί είπα ευχαριστή, μην ευχαριστείς Βασίλη, εγώ σε ευχαριστώ. Για την Άννη, για τον Πάνο, μην κοιμάστε ακόμη, έχουμε λίγη ώρα εκπομπής ακόμα. Την ακριβή, τη σταθερή αξία, την ακριβούλα μας εκεί. Την Εύη, τη Μαρία, κάποιες κοιμηθήκατε, δεν πρόλαβα να δω, δεν προλαβαίνω να τα διαβάζω όλα τα μηνυματάκια, συγγνώμη κοριτσάρες μου. Ξαφνικά πέσατε όλοι μαζί. Πριν δεν μου στέλνατε μηνυματάκια, δεν παραπονιέμαι, σας ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Φέη Ρουμπίνη, Σβήνω τηλέφωνα. Για πάμε να τα ακούσουμε. Αυτά είναι καινούργια κομμάτια, δεν τα καλοξέρω. Πάμε να τα μάθουμε μαζί για να δούμε τι θα μας πει η Φέη Ρουμπίνη. Αυτή ήταν η Φέη Ρουμπίνη, μας βγήκε λίγο χορευτικό το κομμάτι, εντάξει δεν πειράζει, δεν το ήξερα, αλλά εντάξει για τη Μαρία εκεί, Μαρία διάβασε αυτό που έγραψες και γελάω μόνη μου εδώ, ναι ήταν ένα απότομο γύρισμα, αλλά εντάξει όλα καλά, σήμερα ήταν αρκετά ερωτική η εκπομπή μας,
Πάλι θα ακούσουμε ερωτικά κομμάτια, αλλά τώρα αυτή η Φέη πώς μπήκε έτσι. Δεν πειράζει, την αγαπάμε, έχει και αυτή ωραία τραγούδια, αλλά πιθανόν όλα να είναι χορευτικά, δεν το ήξερα το κομμάτι. Λοιπόν, φιλαράκια μου όμορφα, είμαστε εδώ για λίγη ώρα ακόμη μαζί σας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου και σήμερα. Ευχαριστώ για την ωραία παρέα σας, για τους καινούριους ακροατές που ήρθαν σήμερα στην εκπομπή μας. Αγαπημένοι όλοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πάλι Βέρτη. Το πρόσεχε καλά, γιατί τον ζητάτε πολύ τον Βέρτη. Έχει πολύ πέραση. Για σένα αγαπημένη, που σου αρέσει ο Βέρτης, το αφιερώνεις στη γυναίκα σου, είμαι σίγουρη. Για τη Βούλα εκεί, για τον Κωνσταντίνο, για τον Τάσο, για την Ακριβή, για την Άννη, για τον Πάνο. Είστε πολύ εκεί και σας αγαπάω όλους. Σας ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε Βέρτη. Ωραίο κομμάτι και αυτό. Λοιπόν, σε λίγο τελειώνει η εκπομπή. Θα ακούσουμε το πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα και μετά θα κάνω μία αποφώνηση, θα ευχαριστήσω όλους εσάς. Ας ακούσουμε το πρώτο τελευταίο κομμάτι. Το τελευταίο το επέλεξα για σήμερα, θα μου επιτρέψετε, δική μου αδυναμία, δικό μου αγαπημένο κομμάτι. Έχω τα μέσα στην εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Στέλιο Ρόκο, Σμαράγδια και Ρουμπίνια. Δημήτρη, για σένα που σ' αρέσει ο Ρόκος, αφιερωμένο, και για όλους εσάς φυσικά. Πάμε να ακούσουμε αυτό και θα κάνουμε αποφώνηση μετά με το τελευταίο κομμάτι και τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε το Ρόκο. Να καλημερίσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε αργά στην παρέα μας. Δεν πειράζει Βαγγέλη, καλή αργά παρά ποτέ. Καλή σου μέρα, μας ακούει από την Ιταλία, από την Νάπολη. Τι καιρό κάνει εκεί Βαγγέλη, πώς θα περνάς εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η εκπομπή, τώρα πια ξέρεις, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη είμαστε ζωντανά εδώ μεσάνυχτα. 12 το βράδυ με 2 τα ξημερώματα. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να πάμε να ξεκουραστούμε κι εμείς, να ξεκουραστείτε κι εσείς. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο να σας πω για όλη αυτή τη χαρά που μου δώσατε, που ήσασταν κοντά μου, που στείλατε μηνυματάκια, που κάνατε αφιερώσεις. Ένιωσα πολύ όμορφα, ελπίζω να σας έκανα να περάσετε καλά. Αν περνάτε καλά μαζί μου, μπορείτε να ζητήσετε την εκπομπή και στους φίλους σας. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και είναι η εκπομπή Μουσική Εκδρομή με την Έφη Μάνου. Ελληνικά τραγούδια πάντα, ζωντανή παρεούλα και θέλω να πιστεύω ότι περνάτε όμορφα μαζί μου. Το τελευταίο κομμάτι θα μου επιτρέψετε σήμερα να τα αφιερώσω εκεί που αγαπώ πιο πολύ, τα παιδιά μου. Γιατί πρώτα απ' όλα είμαι μάνα, δεν είμαι λίγο ευαίσθητη σε αυτά τα θέματα. Σας αγαπώ και εσάς πάρα πολύ. Πολλοί από τους ακροατές τους έχω σαν παιδιά μου και το ξέρουν που αναφέρομαι. Σας ευχαριστώ έναν έναν. Ποιον να πρωτοευχαριστήσω? Τους καινούριους μας ακροατές, την παρέα μου από το Θέατρο Άρατος, όλα τα κορίτσια, τον Πάνο, την Άννη, την Ακριβή, την Εύη, τη Μαρία, τον φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε αργά στην παρέα, τον φίλο μου το Βασίλη, καινούριο ακροατή επίσης, τον Τόμι που μας άκουγε, που μάλλον κοιμήθηκε, το Χριστινάκι που πήγε για ύπνο, Μαρία για σένα. Δεν ξέρω ποιους ξεχνάω, αλλά σας ευχαριστώ όλους, όλους, όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Το επόμενο ραντεβού είναι τη Δευτέρα, θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι. Είναι της Βιτάλη, ένα πολύ τρυφερό κομμάτι
και το αφιερώνω στα παιδιά μου με πολύ αγάπη, σε όλα τα παιδιά μου. Καλό ξημέρωμα, καλό μήνα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και σήμερα. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό ξημέρωμα.